Ο Στέλιος Μανολάς μιλάει σπάνια. Το κάνει όταν έχει κάτι να πει. Τον συναντήσαμε στο Βόλο, εκεί όπου εργάζεται ως προπονητής στην τοπική Νίκη και μίλησε στην Αθλητική Κυριακή για όλους και για όλα. Με λένε αντιδημοσιογραφικό. Εγώ δεν είχα κανένα θέμα. Δεν μου αρέσει να εμφανίζομαι στα μέσα. Αυτή ήταν επιλογή. Γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί είμαι άνθρωπος χαμηλών τόνων. Έχεις φανταστεί ότι μπορεί να έκανε ζημιά αυτό στην καριέρα σου? Με την έννοια ότι. Μπορεί να έκανα, αλλά δεν μπορώ να αλλάξω εγώ το. Κάποια κομμάτια του χαρακτήρα μου στην καριέρα μου μέσα τα πέταξα. Τα ξαναμάζεψα όταν τελείωσα. Όμως κάποια άλλα που είναι μέσα στο DNA βαθιά δεν βγαίνουν. Ξέρω ότι. Και εσείς κάνετε τη δουλειά σας και όπου μπορούσα το έκανα, αλλά το να... Δηλαδή δεν θα μ' άρεσε να βλέπω ένα μεγάλο ποδοσφαιριστή κάθε μέρα να μιλάει. Δεν μ' αρέσει αυτή η εικόνα. Γιατί και η δουλειά του ποδοσφαιριστή είναι μέσα στο γήπεδο. Σαφώς πρέπει να βγαίνει, να μιλάει, γιατί ο κόσμος πέρα από το ένα καλό αθλητή θέλει να βλέπει και ένα με ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Και οι φίλαθλοι, όταν είναι και γνωστό όνομα, τον αγαπούν, τον θέλουν να τον βλέπουν. Αλλά είναι και θέμα χαρακτήρα. Όταν κλείνουν τα... Ο Σαραβάκος είναι απίποτε, βγαίνει ποτέ. Εγώ έβγαινα και πέντε. Ο Σαραβάκος δεν βγαίνει και ποτέ. Ο Γκάλης. Ναι. Εγώ δεν έχει. Η εικόνα του Γκάλης δεν έχει αλλοιωθεί μέσα μου. Ο θαυμασμός που έχω απέναντί του. Τρεις Μανολάδες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ναι, και ο Μανολάς δεν είναι. Είναι σπάνιο όνομα. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο στην Άξο, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί και η καταγωγή η μακρινή δεν είναι Έλληνες. Από ό,τι μου έχει πει ένα θείο μου. Λοιπόν, πολύ θετικό το ότι τα παιδιά μας έχουν πρότυπα τους γονείς. Όπως βλέπουμε ένα γιατρό, ο γιος γίνεται συνήθως γιατρός, έτσι και τα παιδιά μας θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές. Στη ζωή πρέπει να έχεις στόχους και να βρεις τον τρόπο να τους πετυχαίνεις. Γιατί μιλώντας με φίλους λέμε το ταλέντο αυτός, ταλέντο αυτός. Ταλέντο είναι να πετυχαίνεις τους στόχους. Βέβαια για να πετύχεις στόχους θέλει πέρα από τα προσόντα, θέλει και μυαλό. Θέλει στρατηγική. Θέλει ψυχή. Μάλιστα. Που είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι και πολύ δύσκολο να το βρεις, όπως ζητάμε και τώρα παίχτες με ψυχή. Δεν λέμε αυτός έχει ψυχή. Όσο θυμάμαι η ομάδα μετά την αποχώρηση του Αίμνης του Μπάρλου είχε διοικητικά προβλήματα. Γιατί αυτό? Δεν γνωρίζω. Μια κατάρα ίσως κατατρέχει αυτή την ομάδα που... Δεν γνωρίζω. Δυστυχώς δεν έμεινε πρόεδρος πάνω από ένα, δύο. Άλλοι έμεναν εξάμηνα, άλλοι τρίμηνα. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος στην πορεία όλη αυτή της ομάδος. Γράψαμε τις τελευταίες χρυσές σελίδες στην ιστορία της ομάδας αυτής. Όλοι οι άνθρωποι που έχουμε και ο τελευταίος που δούλεψε στην ομάδα αυτή είναι σίγουρο ότι έχει συναισθήματα. Είναι ένα σωματείο που σε κερδίζει. Ό,τι πίστεψα το πέτυχα. Ό,τι πιστέψει ο άνθρωπος αυτό θα πετύχει. Αλλά να το πιστέψει πραγματικά. Εάν πιστέψεις ότι θα ξεφύγεις, θα ξεφύγεις. Εάν πιστέψεις ότι δεν μπορείς, δεν θα μπορέσεις. Έφτασες ποτέ κοντά σε αυτή τη μεταγραφή, να φύγεις από την ΑΕΚ? Έφτασα. Με έχει ζητήσει και η Μονπελιέ επίσημα. Τότε πηγαίναμε για πρωτάθλημα. Ήταν ο πρόεδρος ο Γιαννεράκης. Κύριος Γιαννεράκης. Και επειδή είμαστε κοντά στο πρωτάθλημα, ο Ντούσκο δεν με άφησε. Ήταν από τις ομάδες οι πιο, έτσι θα έλεγα, που ήρθαμε πολύ πολύ κοντά. Σε ελληνικές ομάδες? Ελληνικές ομάδες και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Έφτασες ποτέ κοντά να πας στον Παναθηναϊκό? Δεν γνωρίζεις ότι ήμουν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που δεν πήγε επί Κοσκοτά. Δεν υπέγραψε. Όλη η εθνική ομάδα είχε υπογράψει επί Κοσκοτά. Με πρόταση φαντάζομαι μεγάλη και σε σένα. Υπερβολική για εκείνη την δηλαδή, εποχή. Μεγέθος. Είχε δώσει, αν θυμάμαι καλά, στο Δημήτρη το Σαραβάκο, είχε κάνει πρόταση 600 εκατομμύρια δραχμές τότε και σε μένα 500. Η ομάδα με κάλεσε. Η αγάπη σου για την ΑΕΚ σε κράτησε στην ΑΕΚ? Να σας πω, είχε γίνει εκείνη την περίοδο ένα παιχνίδι, το 3-1 με τον Ολυμπιακό, το κύπελο, όπου βγήκε ότι ήταν... Δεν παίχτηκε στα ίσια. Στημένο. Κάπως έτσι. Και κάποιοι ποδοσφαιριστές από την ομάδα μας, πιθανόν. Η πρόταση ήρθε μετά. Όμως κάποιοι συναδελφοί σας άφησαν να αιωρείτε ότι πιθανόν να είμαι και εγώ. Ένας από αυτούς δηλαδή που κάθισαν να χάσουν. Ναι. Και εκείνη την περίοδο ήρθε και η πρόταση. Με κάλεσε η ομάδα, η ΑΕΚ, και μου είπε ότι Κοσκοτάς δίνει 300 εκατομμύρια στην ομάδα, σώζει στην ΑΕΚ.
φύγε. Λέω, αν δεν είχε γίνει το παιχνίδι, δεν με θέλετε, θα φεύγα τώρα. Αλλά έγινε αυτό το παιχνίδι και δεν θα φύγω εγώ από το ποδόσφαιρο έτσι. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα αυτή τη στιγμή, η ΑΕΚ δύσκολα θα σώσει την παρτίδα. Δεν ξέρω αν εσύ συμφωνείς με αυτό, αλλά... Η αλήθεια είναι, ναι, ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί και η πατρίδα μας είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση και δεν μπορεί να υπάρξει βοήθεια από πουθενά. Ο Ντέμις μόλις σταμάτησε το ποδόσφαιρο, πήρε τη θέση του Προέδρου. Εάν δίπλα σου δεν έχεις ανθρώπους που να σε κατευθύνουν και να σε βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι, νομίζω θα έχεις πρόβλημα. Θα έλεγα ότι αρκετές επιλογές του Ντέμι δεν ήταν οι σωστές, όπως απεδείχθηκε εκ των υστέρων. Το κυριότερο στοιχείο που μπήκε και έφερε την ομάδα εδώ είναι η διχόνοια. Η ομάδα έπαψε να είναι οικογένεια. Κάποτε είμαστε οικογένεια. Τώρα ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Και μάλιστα δημόσια, και αυτό έχει κάνει την περισσότερη ζημιά. Δεν είναι λογικό, Στέλιο, γιατί τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Δηλαδή, όπου φτώχεια, γκρίνια, όπου κακά αποτελέσματα, δεν έχει μια λογική αυτό το πράγμα. Έχει, γιατί η ομάδα έχει πάρει ένα κατήφορο εδώ και αρκετά χρόνια, που όμως δεν ήρθε από το 2004, γιατί και οι άνθρωποι αυτοί που μπήκαν το 2004 με πρόεδρο τον Ντέμι τον Νικολαίδη, πήραν ήδη την ομάδα χρεωμένη. Ο Μελισσανίδης πολλές φορές παρουσιάζεται ως απομηχανής θεός, ο οποίος μπορεί να έρθει να σώσει την ΑΕΚ. Πριν 2 χρόνια είχα μια συνάντηση μαζί του. Είναι και αυτός πολύ στεναχωρισμένος με αυτή την κατάσταση. Με τι αντικείμενο? Με αντικείμενο να βοηθήσει την ΑΕΚ, να προσπαθήσετε για να βγάλετε την ομάδα από το τέρμα? Όχι, είχαμε μια... Εντάξει, δεν είχαμε καλές σχέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ήρθε μια ευκαιρία και βρέθηκα στο γραφείο του. Και συζητήσαμε και μέσα σε όλα αυτά τον περισσότερο χρόνο τον είχε η ομάδα και τα προβλήματά της. Πιστεύω ότι στο βάθος του μυαλού του σκέφτεται την ομάδα. Μπάγκεβιτς, τελείωσε προπονητικά, πιστεύεις, μετά από αυτό το πέρασμα από τον Ατρόμητο, δηλαδή έφτασε το πλήρωμα του χρόνου? Εκείνος θα το αποφασίσει σε καμία περίπτωση. Είναι μικρός, ούτε καν 65 δεν είναι, υπάρχουν που ο Τραπατών είναι 75. Σωστά. Είναι το νέος, είσαι όσο έχεις όνειρα. Ένα σχήμα στην ΑΕΚ με Μπάγκεβιτς τεχνικό διευθυντή και Μανολά προπονητή. Αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σου πώς το φαντάζεσαι? Εγώ θέλω να πω για τον Ντούσκο ότι είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής που πέρασε από την Ελλάδα. Θα ήθελα, αλλά σε όποια δουλειά είμαι, εάν δεν είμαι αποδεκτός από όλους, δεν πάω. Δυστυχώς δημιουργήθηκε έτσι πρόβλημα λόγω του Κώστα με όλη αυτή την ιστορία από την ημέρα που τον έφερα στην ΑΕΚ. Δεν είναι θέμα δικό μας, αλλά όπως σας είπα, είτε με τον ένα είτε με τον άλλον τρόπο έχει δημιουργηθεί πρόβλημα, τόσο με τον Ντούσκο γιατί είχε φύγει και είχε πάει στον Ολυμπιακό. Εγώ τώρα με τον αμυσιό μου τον Κώστα, πολλοί άνθρωποι με κατηγορούν ότι εγώ είμαι υπεύθυνος που πήγε. Όταν ξεκίνησε ο Κώστας ο Μαυράς να παίζει ποδόσφαιρο, είπαν πολλοί ότι παίζει ποδόσφαιρο λόγω του ονόματος του θείου του. Δεν το είπαν μόνο γι' αυτό, το είπαν και για τον Σαραβάκο, το είπαν και για τον Καψί. Ακριβώς. Το έχουν πει για πολλούς ποδοσφαιριστές που είχαν. Είναι δεζαβαντάζ αυτό. Αυτή τη στιγμή ο Κώστας έκανε επιλογή τον Ολυμπιακό από την ΑΕΚ. Αύριο, τελειώνοντας ή φεύγοντας τον Ολυμπιακό μετά από 20 χρόνια, μπορεί να αγαπήσει τόσο πολύ τον Ολυμπιακό και να γίνει Ολυμπιακός. Δεν είναι κακό αυτό. Και τι να μην αγαπήσει ένα σωματείο που σου προσφέρει τα πάντα. Εγώ θεωρώ ευλογία τις συνθήκες, να υπάρχει άνθρωπος σήμερα να δουλεύει με καλές συνθήκες. Βλέπετε ακόμα και τώρα ποδοσφαιριστές όπως ο Κοντοές, όπως ο Λάγος, φεύγουν, η ομάδα δεν έχει να τους πληρώσει και αρχίζουν και προστριβές μέσα από τα site, μέσα από τους εφημερίδες που καταφέρονται αντίον των ποδοσφαιριστών. Οι ποδοσφαιριστές δεν φταίνε σε τίποτα, γιατί κάποιοι τους έφεραν. Εάν δεν είναι ικανή, βέβαια, πόσο ικανή να είναι όταν η ομάδα δεν έχει χρήματα να κάνει μεταγραφές? Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίστηκαν ξαφνικά στο προσκήνιο. Δηλαδή, εσύ τους ήξερες όλους αυτούς, τους προέδρους, παρατρεχάμενους, αντιπροέδρους, που από εβδομάδα σε εβδομάδα εμφανίζονται στο προσκήνιο της ΑΕΚ όλα αυτά τα χρόνια που παίζεις ποδόσφαιρο? Όχι. Τα τελευταία χρόνια παρά έγινε το κακό. Είχαμε κάθε 3 μήνες πρόεδρο. Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, αυτό σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει την ομάδα. Και το αποτέλεσμα φαίνεται.
Είχαμε και πάρα πολλές αλλαγές προπονητών. Και αυτό. Η γνώμη σου ποια είναι για το Λίνεν? Δεν γνωρίζω τη δουλειά του. Αυτό που βλέπω δεν μ' αρέσει. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν ξέρω αν ευθύνεται αυτός ή κάτι άλλο. Νομίζω ότι πάρα πολλά πράγματα φταίνε που η ομάδα είναι στην τελευταία θέση. Όμως, πιστεύω... Οι παίχτες φταίνε πιο πολύ ή οι παράγοντες οι διοικητικοί? Οι παίχτες, σας είπα και πριν, ότι δεν ήρθαν μόνοι τους στην ομάδα. Υπάρχει διοίκηση, υπάρχουν προπονητές, υπάρχει τμήμα σκάουτινγκ που με βάση το budget, τα οικονομικά, παίρνουν τους παίχτες αυτούς. Άρα ανοίξουν τα οικονομικά της ΑΕΚ, κάποιοι θα κινδυνεύσουν να πάνε φυλακή, το γνωρίζεις αυτό? Γνωρίζω ότι έρχονται, εάν η ομάδα καταρρεύσει, θα πολλοί, αρκετοί που έχουν βάλει την υπογραφή τους σε διάφορα ζητήματα στην ΑΕΚ θα έχουν πρόβλημα, αυτό το γνωρίζω. Ας μην έμπαιναν. Και εγώ ήμουν τεχνικός διευθυντής για 9 μήνες. Άλλοι ήταν λιγότερο από μένα και έχουν μπλέξει περισσότερο. Από πέρυσι, εάν έπρεπε να γίνει κάτι, εάν έπρεπε να πάρθει μια πολύ πολύ σοβαρή απόφαση, πιθανόν να ήταν και αυτή αυτό που συζητάμε τώρα. Να πέσει κατηγορία, να συγχωνευτεί με μια άλλη ομάδα. Αυτό που συζητάμε, να μην το κρύβουμε ανοιχτά, ένα αφημί και να ξανανεύεις πάνω. Το έχουν κάνει αρκετές ομάδες. Αυτό θα ήταν καλό να γίνει την ΑΕΚ. Πολλοί είπαν ότι θα έδινε πλήγμα στην ιστορία της. Δηλαδή ότι θα ήταν μια κοιλίδα στην ιστορία της ομάδας. Αλλά... Ναι, κοιτάξτε, και εγώ δεν είμαι άνθρωπος που μπορώ να ξέρω όλα τα ζητήματα και πού μπορεί να φτάσει ακόμα η ομάδα για να δω αν τη συμφέρει ή όχι. Έχει πιο κάτω, πιστεύεις? Μπορεί να έχει πιο κάτω? Δεν έχει από την πρώτη εθνική πιο κάτω. Όταν τα χρέη ή τα πρόστιμα από το δημόσιο και όλα αυτά συνεχώς αυξάνονται, τι θα γίνει? Δεν ξέρει κανένας τώρα πόσα χρωστάει η ομάδα, ξέρουν βέβαια οι άνθρωποι που είναι μέσα. Πιστεύεις αλλά... αυτό το εγχείρημα Βιντιάδη που τώρα τρέχει αυτές τις μέρες? Όχι, δεν το πιστεύω, γιατί αυτό σέρνεται εδώ και μία πως 4-5 μήνες. Σήμερα, αύριο, η υπομονή του κόσμου έχει εξαντληθεί. Αν είχαν δυνατότητα, αν ήθελαν πραγματικά να βάλουν χρήματα σε αυτό το πλαίσιο, δεν θα τα είχαν βάλει τόσο καιρό? Δεν το πιστεύω, γιατί τα χρέη της ομάδος είναι τόσα πολλά που δεν θα έρθει κάποιος να αγοράσει χρέη. Δεν είναι τόσο... Άρα γιατί το κάνουν αυτό όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τι κερδίζουν? Χρόνο. Και δημοσιότητα ίσως? Δεν ξέρω ο κ. Βιντιάδης τι θέλει να κερδίσει. Ξέρω ότι αγαπάει την ομάδα. Πιθανόν να ψάχνει και αυτός να βρει κάποιους που να θέλουν να έρθουν εδώ. Ο κόσμος δεν πιστεύει πλέον κανένα μας. Περιμένει να δει αποτέλεσμα. Αν το δει την υπογραφή, όπως έγινε με τον κύριο Σαββίδη στον ΠΑΟΚ, τότε θα το πιστέψει. Εγώ εύχομαι να... Ποιος θα πάει λογικός άνθρωπος να βάλει τόσα χρήματα σε ένα ελληνικό ποδόσφαιρο πλήρως απαξιωμένο και τόσα λεφτά που είναι χρεωμένες οι ομάδες? Με τη λογική. Θα πάει κάποιος να το κάνει αυτό πλέον? Ναι, γιατί αν βλέπει μακροπρόθεσμα. Μπορεί να υπάρξει προοπτική. Σίγουρα θα υπάρξει προοπτική, ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Να ξέρετε ότι σε όποια χώρα υπάρχει κρίση, ο αθλητισμός, το θέαμα, άρτος και θεάματα, δεν λέγαμε. Αργεντινή πήγα πριν 5 χρόνια, τα γήπεδα είναι γεμάτα. Διότι είναι η πιο φθηνή διασκέδαση. Ο κόσμος θέλει μια διέξοδο μέσα σε αυτή την πίεση. Δυστυχώς και το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός στην Ελλάδα, και αυτό τον απαξιώσαμε. Και είναι λάθος. Δεν έχει ο κόσμος διέξοδο. Πρέπει λοιπόν να το ξαναφτιάξουμε το ποδόσφαιρο σε από υγιείς βάσεις. Την ομάδα όταν την πήραμε ήταν στην 8η θέση. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις πρώτες θέσεις, δεύτερη. Ο κόσμος εδώ, όπως ξέρετε, και εδώ ένα προσφυγικό σωματείο είναι η Νίκη. Με πάρα πολλούς φιλάθλους. Τρέφουν υπερβολική αγάπη για την ομάδα. Και η πόλη έχει δύο ομάδες. Ως ήθιστε, τον Ολυμπιακό Βόλο και την Νίκη. Οι φιλαθλοί αρχίζουν, πιστεύουν πάρα πολύ σε αυτό που γίνεται, στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από πέρυσι ο Αντρέας Πάτσης. Και εμείς βάλαμε ως στόχο να φτιάξουμε μια ομάδα που θα παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και να κερδίζει ταυτόχρονα κάθε παιχνίδι. Αν θα το καταφέρουμε, θα είμαστε του χρόνου στην Super League.